Συνεδρίασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. Η συζήτηση περιστράφηκε για άλλη μία φορά στο ζήτημα της Ακρινής. Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε, διαβάζουμε βασικά δημοσιεύματα από τον τύπο, γίνονται δηλώσεις οι οποίες δεν τιμούν κανέναν. Για μένα πολιτικός λαϊκισμός και πολιτική χειδαιότητα και όλο το πολιτικό σκηνικό το οποίο έχει στηθεί απέναντι σε άτομα, θεωρώ ότι ο Και τα πολιτικά όρια του καθενός πρέπει να έχουν και όρια. Και ειδικά σε ένα περιβάλλον το οποίο σήμερα χτίζεται η νέα κοινωνία και από ό,τι έχουμε να κάνουμε για να πάρουμε αποφάσεις για το μέλλον μας, δεν μπορεί κανένας να μας κάνει υποδείξεις. Επιγραμματικά κατηγορηθήκαμε ότι κάναμε θεσμικές εκτροπές, ότι δημιουργούμε εντάσεις στον οικισμό της Ακρινής και δημιουργούμε προβλήματα όσον αφορά το καυτό θέμα της μετεγκατάστασης. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όποιες διαδικασίες έχουν γίνει με πλειοψηφία με την ομόφωνη απόφαση του τοπικού συμβουλίου. Δυστυχώς κάποιοι, επιγραμματικά, πέρσι τον Ιανουάριο του 2021, παθάναμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητήσαμε τι είναι αυτό το εναλλακτικό το οποίο επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Κάποιοι δεν σεβάστηκαν την πλειοψηφία του τοπικού συμβούλιου, μένοντας μόνο στην απόφαση του Πρόεδρου. Έγιναν οι όλες διαδικασίες. Να μην ξεχνάμε ότι ο Πρόεδρος ήταν καλεσμένος τον Αύγουστο του 2021 από επίσημο ραντεβού με τον κύριο Στρέκα και ζητήθηκε να είναι επίσημα όλο το τοπικό συμβούλιο και ο Δήμαρχος σε κάτι το οποίο δεν παρέστη. Κατέβηκαν μόνο τα τρία μέλη του τοπικού συμβουλίου με τον Δήμαρχο. Έγινε ανακοίνωση από πλευράς του Υπουργείου. Ακολούθησε η όλη διαβούλευση. Έγινε η συζήτηση με τον κύριο Παπαθανάση. Βγήκε ομόφωνη απόφαση όσον αφορά το εναλλακτικό σχέδιο της Ακρινής από όλο το τοπικό συμβούλιο. Διαβάζουμε δημοσιεύματα ότι γίνονται κρυφές συναντήσεις και κρυφές συναλλαγές πίσω από κρυφές πόρτες. Αυτό το οποίο πρέπει να παρουσιαστεί στην κοινωνία της Ακρινής είναι τα ονόματα, αν υπάρχουν στοιχεία να πάνε στον εισαγγελέα. Και αυτό, θέματα πολιτικής λύσης και δημοκρατίας δεν είναι δημοσιογγείς πρώτο. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή σα δείξα, γι' αυτό λέω, δεν είναι θέμα να δίνω σε δει σήμερα. Σα δείξα διευκρινήσει. Μπορείτε να δώσετε συγκεκριμένε διευκρινήσει και βέβαια να πείτε ότι ξέρω αυτό που είπατε, ότι υπήρχε η απόφαση του ομόφωνη. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Αυτό. Διότι αν ένα μισό λεπτό, περιμένετε. Αν συνεχίσουμε στο πνεύμα που λέτε, θα πρέπει να συζητηθεί στο Συμβούλιο το αν κάνω το παιδί. Μια φορά να αναλύσω το θέμα με ζώα. Ακούστε με. Αυτό το θέμα λοιπόν έτσι κι αλλιώς κάποτε θα έρθει προ συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι κι αλλιώς από ό,τι είδα τουλάχιστον, δεν ξέρω αν εσείς το προπαντήστηκε δημόσια μια επιστολή. Οπότε μην κάνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο απαντητικό όργανο επιστολών. Γι' αυτό λέω διευκρινήσεις. Διευκρινήσεις. Ότι αναφέρονται και πράγματα αυτά. Σέβομαι το ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου. Και εννοείται ότι σέβομαι το ρόλο του Συμβουλίου. Απλά σε κάποιες φορές αυτά τα οποία υπόθηκαν δεν σέβονται εμάς τους εκλεγμένους. Χαρακτηρισμοί, ότι γιατί και εσείς όπως όλοι εδώ μέσα είστε εκλεγμένοι και εμείς είμαστε εκλεγμένοι από την τοπική κοινωνία. Και σε μια κοινωνία η οποία εμπέζεται εδώ και 15 χρόνια και κλείνεται να πάρει κάποιες αποφάσεις, δεν μπορούμε να έχουμε περαιτέρω ευθύνη στην όλη κατάσταση. Όπως είπα προηγουμένως, ομόφωνα στάθηκε μια απόφαση στον Υπουργό μετά την πρόταση την οποία κατέθεσε. Η όλη διαδικασία και αυτοί οι οποίοι θα κληθούν να αποφασίσουν είναι οι κάτοικοι της Ακρινής. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια αυτή η πολιτική μανία που έχει ξεσπάσει για το όλο αυτό το θέμα. Το τοπικό συμβούλιο Ακρινής υφίσταται και έχει μια συγκεκριμένη δομή. Υπάρχουν 5 τοπικοί σύμβουλοι και ένας πρόεδρος. Είτε θέλουμε να το δεχθούμε, είτε δεν θέλουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο πρόεδρος επίσης έχει εκλεγεί και ως εκλεγμένος εκπροσωπεί την τοπική κοινωνία της Ακρινής σε συναντήσεις αλλά και σε τοποθετήσεις όπως η συγκεκριμένη. Επομένως, το να έρχεται τώρα ο κάθε σύμβουλος τοπικού συμβουλίου και να αναφέρει πράγματα στα οποία κατηγορεί τον εκλεγμένο πρόεδρο ενός τοπικού συμβουλίου, επίσης αφήνει αιχμές για πολιτικές θέσεις παρατάξεων, οι οποίες ποτέ δεν ονομάτισαν κανέναν, σε αντίθεση με τον κύριο Πιτοβλίδη, που έχει απαντήσει και με ειρωνικό τρόπο και ονομαστικά απέναντι σε συγκεκριμένους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης μας. Νομίζω ότι δεν τιμά ούτε το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου με το Θεό, ούτε τη λειτουργία του σωστή.
Το γεγονός όμως, αφού θέλετε να κάνω μια απλή κουβέντα, παραμένει ότι η θεσμική εκτροπή συνεχίζεται. Και κάποιοι τελικά στην Αθηνή θεωρούν ότι είναι βασιλικότεροι του βασιλέως. Δεν θέλουν να αποδεχθούν τα δεδομένα που λέει ότι η τοπική κοινωνία της Αθηνής μέχρι ότου γίνουν ξανά εκλογές, εκπροσωπείται από το σύνολο του τοπικού συμβουλίου και τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου. Επομένως, αυτή η θεσμική εκπροσώπηση ας διατηρηθεί, ας ρίξουμε όλοι τους τόνους, δεν χρειάζεται τάσεις, βενζίνη όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Πιτοβλίδη, ρίχνουν από διάφορες πλευρές, ας προασπίσουμε την ενότητα του χωριού. Αυτόν τον χώρο έχει το δικαίωμα να πάρει το λόγο ο κάθε πολίτης. Όσο μάλλον όταν ένας συμπολίτης είναι και εκλεγμένος στο τοπικό συμβούλιο της Αγγλίας και βεβαίως το ζήτημα της μετεγκατάστασης ή των όποιων εξελίξεων στην Αγγλία είναι φανερό ότι τον ενδιαφέρει πρωτίστως και περισσότερο από τους άλλους. Προφανώς τρέχουν εξελίξεις στο ζήτημα της Αγγλίας, προφανώς θα παρουσιαστούν ζητήματα και θα γίνουν συζητήσεις στο επόμενο διάστημα και εύχομαι να έχουμε και παραπάνω παρουσία και δυνατότητα να τα συζητήσουμε.